Αλλά υπήρξε και μια απόφαση στο τουρκικό κοινοβούλιο που και αυτή προκάλεσε εντύπωση. Δηλαδή... Ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου, ο Νουμάν Κουρτουμούς, αποφάσισε ότι στα εστιατόρια και στις καφετέριες του κοινοβουλίου δεν θα πωλούνται αναψυκτικά εταιριών που στηρίζουν το Ισραήλ, δηλαδή πολυεθνικές εταιρείες αναψυκτικά, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, όπως και καφέ πολυεθνικών, καφέδες πολυεθνικών εταιρείων. Τώρα, τι βέβαια, νόημα έχει τώρα αυτό, και... δηλαδή, είναι σοβαρή κίνηση τώρα αυτή. Κόψτε τον καφέ των Εβραίων, τώρα, τι θα πεις, δηλαδή, τι σαχλαμάρες. Και βουλευτές και παρουσιαστές, όπως ο Πορτοκάλ θα δείτε, λένε, αν θέλετε να κάνετε κάτι σοβαρό, να το κάνετε τώρα. Ο πρόεδρος φωνάζει «Ει» και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ. Οι εξαγωγές συνεχίζονται. 10 δισεκατομμύρια δολάρια προς το Ισραήλ. 10 δισεκατομμύρια εξαγωγές, λένε. Γιατί δεν σταματάνε αυτό. Άμα θέλει. Αυτό λένε ακριβώς. Δηλαδή, άμα θέλει. Δηλαδή, τώρα θα σταματάς το καφεδάκι στη Βουλή, δηλαδή, και το αναψυκτικό, την Coca-Cola. Τι σταματάς. Ναι, αυτό. Αυτό λένε. Φωτοβολίδες τώρα. Δεν είναι. Τρίχες. Γιατί εγώ σημείωσα κάτι πολύ προσεκτικά. Δηλαδή, ναζί μεν, αλλά με αυτό το ναζί, ότι υπάρχει δήλωση του Τούρκου Προέδρου, που έχει πει ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, ο διευθυντής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, συνεχίζει να έχει επαφές με τους Ισραηλινούς. Εγώ αυτό το σημείωσα. Προχθές το είπε αυτό. Βεβαίως. Επίσημη δήλωση είναι. Έτσι είναι. Έχει τη σημασία του. Από την άλλη, βεβαίως, οι καφέδες και τα αναψυκτικά στο τουρκικό κοινοβούλιο δεν θα καταναλώνται όσων εταιριών στηρίζουν το Ισραήλ. Επικοινωνιακά δούμε... είναι αυτά, τέλος πάντων. Για πάμε να το δούμε. Ναι. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Tabi İsrail'e karşı biliyorsunuz İsrail'e karşı yaptırımlar söz konusu. Birçok ülke yaptırım yapıyor, yapanlar yapıyor, yapamayanlar. Biz ne yapıyoruz? Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yani onu size söyleyeyim. Eylem meylem işte Cumhurbaşkanı çıkıyor işte ey İsrail diyor. Ey işte Netanyahu tamam milletin de hoşuna gidiyor. Oo bravo bravo sanki bir şey olmuş gibi. Şimdi esas yaptırım bak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geldi. Şimdi İsrail düşünsün. Ürünler raflardan kalktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İsrail'e boykot kararı aldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş talimat verdi. Meclis kampüsünde bulunan kafeterya ve lokantada artık İsrail'e destek veren şirketlerin ürünleri satılmayacak. Samimi ise kafeyle, kolayla uğraşacağına 10 milyar dolarlık ticareti kessin. Buyur Numan Bey, cesaretin varsa bekliyoruz. Hadi alın karar. Kalan. Α την επικοινωνία σου. Τώρα θέλει να κάνει κάτι το καφεδάκι, το πρόβλημα. Για κονσέρβες και κάτι. Αναγκάζει να ψάχνει για καφέ τώρα αλλού. Ναι, ναι, ναι. Να παίξω για καφέ. Ναι, ναι. Οι εξαγωγές των 10 δις όμως καλά πηγαίνουν και. 10 δις δολάρια εξαγωγή. Είναι μεγάλο νούμερο, Μανώλη. Για μια μικρή χώρα όπως είναι το Ισραήλ. Μεγάλο νούμερο. Πολύ. Είναι μεγάλο νούμερο και συνεχίζονται κανονικά τουλάχιστον όπως υποστηρίζουν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ακουστεί κάποια δήλωση για μπάργκο, για μποϊκοτάζ κτλ. Όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή πριν του καφέ στο κοινοβούλιο. Των εμπορικών σχέσεων, βέβαια. Όχι, όχι, όχι. Εννοείται. Αυτά όχι, δεν γίνονται στην παρούσα φάση.